Μειωμένες τιμές στα εισιτήρια κατά 30% θα έχουν όσοι ταξιδέψουν με το τρένο προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Για τα λεωφορεία η έκπτωση αγγίζει το 25%. Επιστρέφονται όλες οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μοτοσυκλετών που έχουν αφαιρεθεί κατά τεθείς στις τροπικές αρχές. Στα τρία βήματα που έκανε το τελευταίο τρίμηνο η κυβέρνηση για τη Θράκη, αναφέρθηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ατζάνεν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Δείτε ακόμη πώς σχολιάζει τις επικείμενες ευρωεκλογές ο Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού Μιχάλης Παπαγιαννάκης, εναντίον οποίων καταφέρεται ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσίμας, και μάθατε πώς σχολιάζει τις επικείμενες ευρωεκλογές υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πολίνα Λάμψα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Μειωμένες τιμές στα εισιτήρια κατά 30% θα έχουν όσοι ταξιδέψουν με το τρένο προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Για τα λεωφορεία η έκπτωση αγγίζει το 25%. Έκπτωση ύψους 30% θα πραγματοποιηθεί στις τιμές των εισιτηρίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου. Η έκπτωση αυτή του ΟΣΕ ισχύει για δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και για τους εκλογείς, που θα ταξιδέψουν με προορισμό τον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Αθέμητο χαρακτήρισε τον ανταγωνισμό με τον ΟΣΕ ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Κομωτινής Ιωάννης Σουσάμογλου, καθώς η έκπτωση του ΚΤΕΛ για τους εκλογείς είναι 25%. Ο κύριος Σουσάμογλου χαρακτήρισε απαράδεκτο κρατικός φορέας να αντιτίθεται στους ιδιώτες, ενώ παράλληλα επισήμανε πως το ΚΤΕΛ Κομωτινής εξυγχρονίστηκε με αγώνα και πλέον θα προσφέρει τις ανέσεις του. Ο κύριος Σουσάμογλου τόνισε πως η κίνηση μέχρι στιγμής παρατηρείται υποτονική, ενώ αν αυξηθεί είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και έκτακτα δρομολόγια. Τα ίδια, η τιμή τους είναι η ίδια. Σε κάθε εκλογές περίπου 25% είναι η μείωση του εισιτήριου. Δεν είναι παραπάνω. Μας στείλαν κάποια χαρτιά βάσει των οποίων θα λειτουργήσουμε σχετικά με την μείωση του εισιτηρίου και αυτή την τιμή καθορίσαν και στις βουλευτικές εκλογές και τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει αυτή τη μετακίνηση που είχαμε στις βουλευτικές εκλογές. Βλέπω λίγο να ατονεί το κλίμα. Το ΟΣΕ συνήθως κάνει αθέμητο ανταγωνισμό απέναντί μας και εξυγχρονίζει το ίδιο το κράτος το στόλο του πολύ γρηγορότερα από ό,τι τον εξυγχρονίζουμε εμείς, γιατί οπωσδήποτε τα κονδύλια που βρίσκουν αυτοί τα βρίσκουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα τα βρούμε εμείς. Εμείς η αντεκατάσταση των αυτοκινήτων γίνεται με ιδίες δαπάνες. Τώρα το κράτος βγάζει ένα κονδύλιο, φέρνει μια μηχανή καινούρια, εξυγχρονίζει το στόλο της χωρίς δυσκολία. Λοιπόν, αυτοί τώρα κάναν μείωση 50% από ό,τι πληροφορούμε. Βγάζουν κάποια εισιτήρια, ξέρω εγώ, στους 5 ταξιδεύω, ένας δωρεάν και έτσι και αλλιώς, ας πούμε, κάτι τέτοια προγράμματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστά. Δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να γίνεται ανταγωνιστής δικός μου. Και ενώ ξέρουμε ότι είναι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια μέσα είναι ο ΟΣΕ. Και καλούμεθα εμείς με ιδίες δαπάνες να εξυγχρονιστούμε και να γίνουμε ανταγωνίσιμοι απέναντι στον ΟΣΕ. Επιστρέφονται όλες οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που θα έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και την 9η Ιουνίου του 2004. Σκοπός είναι η διευκόλυνση των ψηφοφόρων που θα κινηθούν με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Επιστρέφονται όλες οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που έχουν αφαιρεθεί κατά τεθείς στις αστυνομικές αρχές μέχρι και την 9η Ιουνίου 2004 για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων που θα κινηθούν με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή αδειών οδήγησης, πινακίδων, αδειών κυκλοφορίας είναι η καταβολή του χρηματικού προστίμου στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί. Εξαιρούνται τις ρύθμισης, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας που αφαιρέθηκαν για παραβάσεις των διατάξεων περί θορύβων, καυσαερίων, μέτης, υπερβολικής ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανασφάλιση των οχημάτων ή ύστερα από αποφάσεις δικαστικών ή άλλων αρχών. Στα τρία βήματα που έκανε η κυβέρνηση για τη Θράκη κατά τους τρεις τελευταίους μήνες, αναφέρθηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε η πρόσφατη επίσκεψη Ερντογάν, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ο κάθετος άξονας που θα συνδέσει την Κομωτινή με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω νυμφέας.
Ο νομός Ροδόπης έκανε τρία σημαντικά βήματα προς τα μπρος. Ένα βήμα ανά μήνα. Τον πρώτο μήνα το σημαντικό βήμα ήταν η επίσκεψη Ερντογάν, η οποία διέψευσε αυτούς που μας κατηγόρησαν ότι δίνουμε γη και είδος στην Τουρκία. Θυμίζω την κατηγορία που μας απίφθινε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μας κατηγόρησε ότι η επίσκεψη Ερντογάν στη Θράκη δίνει γη και είδος στην Τουρκία. Οι δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν από την Θράκη διέψευσαν και το Πασόκ και τον αρχηγό του και απέδειξαν ότι οι δικές μας προσεγγίσεις διμερείς ουσιαστικά δεν τελειώνουν με Ζεϊμπέκικα. Τελειώνουν με το άνοιγμα της σχολής της Χάλκης, το οποίο δρομολογείται. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η επίσκεψη άφησε πίσω τους αποτελέσματα. Σήμερα εδώ ήταν ένας κύκλος επιχειρηματιών από την Τουρκία. Σε λίγο καιρό ετοιμάζεται η επίσκεψη Ελλήνων επιχειρηματιών στην Τουρκία. Και κάποια στιγμή εντός του έτους διυπουργική για την αντιμετώπιση των εμπορικών και οικονομικών ζητημάτων. Ο στόχος είναι πραγματικά η Θράκη να πάρει τον ρόλο που της αξίζει ως πύλης οικονομικής συνεργασίας με τη γειτονική αγορά. Και αυτό θα το πετύχουμε. Στο πρώτο βήμα επίσης ανήκει και η για πρώτη φορά σημαντική συμμετοχή των επιχειρηματιών, όχι μόνο του νομού μας, αλλά και όλης της περιφέρειας, στις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή εμένα ως αρμόδιο υφυπουργό στο εξωτερικό. Ανοίγουμε νέες αγορές για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ετοιμάζουμε σε μία εβδομάδα από τώρα μία επίσκεψη στο Αζερβαϊτζάν. Έχει προηγηθεί μία επίσκεψη στη Μολδαβία. Μαζί μου έρχονται επιχειρηματίες από την περιοχή. Αν ανοίξουν οι αγορές αυτές, θα σωθούν και οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν εδώ και ίσως θα πολλαπλασιαστούν. Το δεύτερο βήμα, το οποίο έγινε τον δεύτερο μήνα, είναι η υιοθέτηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πώς αποτυπώνεται στην πράξη, το είπατε κι εσείς. Στείλαμε εδώ την Διπλωματική Ακαδημία και συμφωνήσαμε κάθε χρόνο να έρχεται εδώ και να κάνει μαθήματα επιτόπου στη Θράκη η Διπλωματική Ακαδημία. Οι νέοι μας διπλωμάτες μέσα στις εγκαταστάσεις του Δημοκρατίου να εκπαιδεύονται για ζητήματα οικονομικής διπλωματίας, για θέματα μειονοτικής πολιτικής, για θέματα διασυνοριακής συνεργασίας. Δεύτερον, ενισχύσαμε και προωθούμε τη δημιουργία διατμηματικού μεταπτυχιακού τμήματος στην Κομοτηνή, το οποίο θα έχει και διαβαλγανικό χαρακτήρα. Τρίτον, σκοπεύουμε να αναθέσουμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο την αξιολόγηση μελετών για κατασκευαστικά έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ελληνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Και τελειώνω με το τρίτο βήμα που το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Πάγιο αίτημα της περιοχής μας υπήρξε το άνοιγμα των συνόρων από την Ιμφέα. Πάγιο αίτημα. Για πάρα πολλούς πολιτικούς ή άλλους λόγους αυτό δεν έχει επιχειρηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένα επιχείρημα όμως το οποίο εσείς προβάλλατε πιλοτρόπως από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον και κατά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι είναι και όχι εγώ μόνο. Σε αυτό συμφωνεί το σύνολο της τοπικής αγοράς και της τοπικής κοινωνίας πιστεύω. Γιατί η προοπτική μας για ανάπτυξη που αφορά τους πάντες ουσιαστικά ακουμπάει σε εκείνο το σημείο. Αν γίνει πύλη της χώρας η Νυμφαία, αυτομάτως μπορούμε να προσδοκούμε τουριστική ανάπτυξη, εμπορική ανάπτυξη, εξαγωγική ανάπτυξη, πολιτισμική ανάπτυξη στα πλαίσια της συνεργασίας, αξιοποίηση προγραμμάτων τα οποία εξαντλήθηκαν εδώ και μπορούμε τώρα να τα αναπτύσσουμε πουλώντας τεχνογνωσία στη Βουλγαρία που από το 2007 θα είναι πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλήματα σημειώθηκαν σήμερα στις τραπεζικές συναλλαγές, καθώς οι εργαζόμενοι στην ΟΤΟΕ εξήγηλαν 24ωρη απεργία, διεκδικώντας την ικανοποίηση των πάγιων μισθολογικών αιτημάτων τους. Προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές σημειώθηκαν σήμερα, καθώς απεργεί η ΟΤΟΕ, διεκδικώντας την ικανοποίηση πάγιων μισθολογικών αιτημάτων. Άκαρπη απέβηση και η πέμπτη κατά σειρά συνάντηση των εργαζομένων της ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των τραπεζών, που σήμερα πραγματοποίησαν τη δεύτερη 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου τους. Ολοκλήρωσε χθες την περιοδία του στην Κομοτηνή ο Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Ο κύριος Παπαγιαννάκης μίλησε στη Βάσο Θεολόγη για το Ευρωσύνταγμα, την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως η ανεργία, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ο θρησκευτικός πολιτισμός. Έχοντας υπόψη και τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, τον πολιτικό, αλλά και τους πολιτικούς του συνασπισμού που έχουμε εδώ, ότι στην Ροδόπη έχετε πολύ καλούς συναγωνιστές, φίλους. Ναι, και τα δύο σωστά είναι. Πολλούς καλούς φίλους και από πάρα πολύ καιρό. Μετράνε και τα δύο, ξέρετε, γιατί οι φιλίες πρέπει να αντέχουν και στον χρόνο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την πολιτική, ή νομίζετε ότι η πολιτική ούτως ή άλλως θα πρέπει να έχει στοιχεία
που να τα προσθέτει ανάλογα με τις αλλαγές των καιρών που οσμίζεται. Έτσι κι αλλιώς έχετε δίκιο φυσικά, αλλά και αυτά πάλι μέσα στον χρόνο γίνονται. Και πρέπει με να συσσωρεύονται, να προστίθεται τα μεν με τα δε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα όσα έχουμε συσσωρεύσει. Καταλάβατε, με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί έχω πια συσσωρεύσει πολλά χρόνια φιλίες με την εδώ περιοχή. Αυτή, πέρα από την, από την φιλία, πάμε στην πολιτική εμπειρία. Σε αυτές τις επικείμενες ευρωεκλογές, που είναι και το ζητούμενο και η αφορμή της επίσκεψής σας στην περιοχή μας, έχουμε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ευρωαδιαφορίας. Δεν είναι φαινόμενο ελληνικό. Απλώνεται σε όλους τους λαούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού θεωρείτε ότι πηγάζει? Ναι, είναι βέβαια. Έχετε δίκιο, είναι σε όλη την Ευρώπη. Πηγάζει, νομίζω, καταρχήν από το γεγονός ότι η Ευρώπη και η υπόθεση της ενοποίησης της Ευρώπης δεν έχει αρκετά πολιτικοποιηθεί. Εμφανίζεται σαν κάτι το τεχνικό, το αναγκαίο, το χρήσιμο, αλλά που δεν έχει μέσα πολιτικές αντιθέσεις. Εμφανίζεται σαν να είναι κάτι συνενετικό, που δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Η ενοποίηση της Ευρώπης περιέχει μέσα πολύ σημαντικά ζητήματα στα οποία πρέπει εσείς, εγώ, ο κάθε πολίτης, οι λαοί να τοποθετηθούν, να διαλέξουν, να έχουν επιλογές. Όταν υπάρχουν επιλογές, υπάρχει πολιτική. Αυτό όμως δεν το κάνουμε και φταίει και η πολιτική ηγεσία γι' αυτό. Δεν είναι μόνο οι πολίτες που έχουν πρόβλημα, βεβαίως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να μείνουμε λίγο στα δύο συζητήματα τα οποία αμέσως στήξατε. Καταρχήν στις πολιτικές επιλογές, οι οποίες ενδεχομένως να περιορίζονται στις επιλογές των προσώπων, πολλές φορές από τις επικεφαλής των κομμάτων, τουλάχιστον στη χώρα μας υπήρξε πολλής λόγος τελευταία γι' αυτό, για το πρόσωπο που επιλέγησαν, κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα και από τα υπόλοιπα. Θα ήθελα λοιπόν για τη δική σας προσωπική άποψη απέναντι σε αυτό. Παίζουν όλα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγονται για να πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Η εμπειρία τους, η πολιτική κομματική τους ταυτότητα, η ηλικία τους? Κοιτάξτε, παίζουν ρόλο όπως σε όλες τις εκλογές και όπου υπάρχει πρόσωπο, έτσι. Αλλά παίζουν ρόλο επίσης για το γεγονός ότι, να, ένα θέμα που λέτε για τους πολίτες, ξεχνάμε ότι στέλνουμε στην Ευρωβουλή βουλευτές. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία θα πάρουν θέσεις σε διάφορα ζητήματα. Θα κληθούν να πάρουν θέσεις. Και μάλιστα όταν καμιά φορά τα πράγματα είναι στριμωγμένα, είδατε γίνει και φασαρία στην Ελλάδα. Τι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατίας, της Αριστεράς κτλ. Στέλνουμε ευρωβουλευτές λοιπόν που θα παίρνουν θέσεις. Επομένως παίζει ρόλο πάρα πολύ. Όχι το πρόσωπό τους, όσο αν είναι ωραίοι, ψηλοί, κοντοί, ξανθοί, μελαχρινοί, αλλά η άποψή τους η πολιτική. Στις επικείμενες ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να αποδειχτεί έμπρακτα το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων του, αυξάνοντας το ποσοστό του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Με τη φράση αυτή, σχολίασε τις επικείμενες ευρωεκλογές η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πολίνα Λάμψα. Η κυρία Λάμψα βρέθηκε σήμερα στην Κομοτηνή και μίλησε στο Art Channel. Είστε υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στενή συνεργάτη, όπως είπατε, πολλά χρόνια του Γιώργου του Παπανδρέου, ίσως και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, ένα από τα πολλά ζητήματα που γίνονται αυτές τις μέρες αφορά κυρίως τη σύνθεση, τα πρόσωπα που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος μιλάει για ένα ψηφοδέλτιο που στελεχώθηκε με πρόσωπα που προέρχονται από την ίδια την κοινωνία. Δεν θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό? Δεν θεωρείτε τελικά ότι απουσιάζει από αυτά τα πρόσωπα, από πολλά από αυτά, η εμπειρία? Νομίζω ότι η επιλογή της σύνθεσης του ψηφοδελτίου έγινε συμβολικά για ορισμένους λόγους. Πρώτον, υπάρχουν 50% γυναίκες. Αυτό είναι κάτι που ήταν ένα αίτημα των γυναικών στο ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και ευρύτερα θα έλεγα της κοινωνίας, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να το κάνει πριν τις εκλογές και τελικά τήρησε την υπόσχεσή του με αυτό το 50%. Δεύτερον, είναι άτομα τα οποία έχουν εμπειρία σε ορισμένους χώρους, κοινωνικούς χώρους, και τα περισσότερα από αυτά έχουν και επαφές με τις Βρυξέλλες, με συγκεκριμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα γνωρίζουν πολύ καλά τα ευρωπαϊκά σε ορισμένους τομείς και κυρίως έχουν σύνδεση με ορισμένους κοινωνικούς χώρους. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι έγινε και έτσι επιλογή, ώστε να μπορεί το ψηφοδέλτιο να δουλέψει ως ομάδα και όχι ως μια άθροιση μεμονωμένων προσωπικότητων. Και το γεγονός ότι θα δουλεύουν ως ομάδα, βέβαια θα έχουν τη στήριξη ειδικών των προηγούμενων ευρωβουλευτών, των ανθρώπων που έχουν την παλαιότερη εμπειρία, που και αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη και τη χρειαζόμαστε. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι ένα πρωτοποριακό ψηφοδέλτιο που θα δώσει μια πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελεσματική παρουσία.
Ίσως τελικά όμως και αυτή η επιλογή να εντάσσεται σε ένα γενικότερο σύνθημα ή αν θέλετε μια επιταγή της κοινωνίας που συμπυκνώνεται στην εξής φράση: Γιώργο, άλλαξε τα όλα. Αυτό όμως δεν έχει ένα ιδιαίτερο προσωπικό κόστος για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε? Θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη η πίεση της κοινωνίας που είναι μονόδρομος. Απλώς το θετικό είναι ότι είναι κάτι που το πιστεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι αποφασισμένος να το υλοποιήσει και με ό,τι κόστος αυτό σημαίνει. Αλλά θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος, διότι έχουμε αισθανθεί και αναλύοντας και τις αιτίες της ήττας στις εθνικές εκλογές, ότι χάσαμε λίγο τις σχέσεις μας με την κοινωνία. Και πρέπει να ξαναβρούμε αυτές τις σχέσεις και να τις βρούμε, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να πραγματικά να πάμε κοντά στους πολίτες. Δεν θα το κατορθώσουμε διαφορετικά. Ας παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων κατά τη χθεσινή προεκλογική συζήτηση με τη Βάσο Θεολόγη τρεις ημέρες πριν τις ευρωεκλογές. Στην κάλπη της Κυριακής ο ψηφοφόρος θα πρέπει να έχει κατά νου. Τι λέει λοιπόν το κόμμα σας στο λαό? Εμείς λέμε στον Έλληνα πολίτη τη στιγμή που θα πάει να ψηφίσει να αναλογιστεί, να υπενθυμίσει και τον εαυτό του και τους δίπλα του τι ακριβώς συνέβη τα τελευταία 25 χρόνια που έχουμε συμμετοχή περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί παίζουν ένα ρόλο. Σε αυτή την πολιτική σκηνή συμμετέχουν και έχουν τις ευθύνες τους αναλογικά, ποσοστιαία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε κάποια φάση θα πρέπει να επιληφθούν οι ευθύνες όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα συμφέροντα της Ελλάδος στην Ενωμένη Ευρώπη τα προηγούμενα 25 χρόνια. Εάν τα διαχειρίστηκαν καλώς και αν ο Έλληνας σήμερα είναι ευχαριστημένος από την απόδοση των ανθρώπων, των κομμάτων οι οποίοι τον εκπροσώπησαν στην Ευρώπη, ας τους ξαναψηφίσει. Γνωρίζουν οι πολίτες τις ομάδες τις πολιτικές, αλλά και τις πολιτικές που μας φέραν μέχρι εδώ. Για αυτήν την Ευρώπη όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη. Ο συνασπισμός της αριστεράς, αλλά και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς συνολικά στην Ευρώπη διατυπώνει μια άλλη εναλλακτική πολιτική πρόταση. Την ανάγκη για μια Ευρώπη φιλειρηνική, μια Ευρώπη δημοκρατική, μια Ευρώπη κοινωνική, μια Ευρώπη που θα βασίζει την ανάπτυξή της στο σεβασμό του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η αντίληψή μας, η άποψή μας για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Λέμε πως είναι το νέο όραμα, η νέα ουτοπία, εφικτή ουτοπία που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη. Εμείς πιστεύουμε ότι όσο πιο αδύνατη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο καλύτερα για τους λαούς. Η Ευρώπη δεν ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πιστεύουμε σε μια πορεία όπου μπορεί μια χώρα ή πολλές μαζί να αποδεσμεύονται και να συγκροτούν τον άλλο πόλο, συνεργαζόμενους μεταξύ τους σε ισότιμη βάση, όπου οι λαοί, όπου θα ασκούνται πολιτικές υπέρ των λαών, όπου οι λαοί θα ευημερούν και θα χτίζουν το σοσιαλιστικό τους μέλλον. Αυτή είναι η εναλλακτική μας και τελείως καθαρή πρόταση. Σε αυτή την πορεία της ανυπακοής, της απειθαρχίας, της αντίστασης προς την αποδέσμευση και τον σοσιαλισμό, δίνουμε καθημερινά μικρές και μεγάλες μάχες ενάντια σε όλα τα προβλήματα. Ποιος ήταν ο πολιτικός χώρος ο οποίος οδήγησε τη χώρα μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια? Ποιος ήταν ο πολιτικός χώρος που με τη διαχείριση, την επιτυχή διαχείριση του δεύτερου και του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης έχει αλλάξει την εικόνα της πατρίδας μας την τελευταία δεκαετία? Ποιος ήταν ο πολιτικός χώρος εκείνος ο οποίος με επιτυχία διαχειρίστηκε και βοήθησε την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους όρους στους οποίους τελικά η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τελικά ποιος ήταν ο πολιτικός χώρος ο οποίος με την επιτυχημένη προεδρία? Από μεγάλη επιτυχία χαρακτηρίστηκε το διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων Ευρώπης που διοργανώθηκε με αφορμή τον εορτασμό των Ελευθερίων της Θράκης. Το κοινοβουλευτικό τμήμα της Βουλής εκπροσώπησε η βουλευτής Χρύσα Μανολιά, ενώ παρόντες ήταν ο πρίτανης του Δημοκρητίου Ιωάννης Χινάς, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Γιώργος Πεταλωτής και ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Κυπριανίδης. Πολλά ήταν τα συμπεράσματα που βγήκαν για τη δράση του ελληνικού απόδημου ελληνισμού στη 12η συμμετοχή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων όλης της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκε στη Στουγκάρδη της Γερμανίας. Το Δήμο Κομωτινής εκπροσώπησε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης των Ελληνικών Σφαγείων, Βασίλης Κυπριανίδης, ενώ την Ομαρχία Ροδόπης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Γεώργιος Πεταλωτής,
Ακόμη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις συμμετείχε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Χρύσα Μανολιά. Ξέρει να σημειωθεί πως πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στους Έλληνες, εκεί καθώς έχουν περισσότερο πατριωτισμό. Δώσουμε περισσότερη σημασία στους απόδημους Έλληνες, τους οποίους δυστυχώς μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουμε ως εισαγωγή συναλλάγματος, δίχως να τους χρησιμοποιούμε υπό την καλή έννοια και για κάτι περισσότερο. Είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν πατριωτισμό περισσότερο από εμάς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα της Ελλάδος και πραγματικά νομίζω ότι παράγουν ένα σημαντικότατο έργο, τόσο σημαντικό που αποτελούν το λόμπι της Ελλάδος στο εξωτερικό. Η θεματολογία τους ήταν πάρα πολύ σημαντική και συζητήσαν θέματα που εδώ δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου ακόμη, όπως θέματα ερήμωσης της επαρχίας, θέματα πολυπολιτισμικότητας μιας κοινωνίας που οι ίδιοι τη ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θέματα ανάπτυξης της Θράκης και για τον ρόλο του απόδημου ελληνισμού στην προβολή και στην ανάπτυξη της Ελλάδος. Ήταν πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν και οι συναντήσεις που είχαμε και νομίζω ότι είναι σαν συμπέρασμα μπορώ να πω ότι ήταν θετικότατη η συμμετοχή μας σε αυτήν τη συνάντηση της Ομοσπονδίας Θρητικών Σωματείων Ευρώπης. Άλλη μια παρτίδα γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων εντοπίστηκε και καταστράφηκε στην Καβάλα σύμφωνα με τον αντινομάρχη Καβάλας Ανδρέα Μπαλίκα. Εντοπίστηκε και καταστρέφηκε άλλη μια παρτίδα γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και πιο συγκεκριμένα βαμβακιού, καλαμποκιού και σόγια σε 39 σακιά των 170 στρεμμάτων σύμφωνα με τον αντινομάρχη Καβάλας Ανδρέα Μπαλίκα. Η διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τον αντινομάρχη είναι χορήγηση νέου σπόρου. 170 στρέμματα για 39 περίπου σακιά μιας σπορομερίδας καλαμποκιού Παϊονίρ υπήρχε πάλι επιμόλυση με γενετικά τροποποιημένο σπόρο. Δεν είναι ακριβώς μεταλλαγμένο όπως λέμε στη γλώσσα μας ή γενετικά τροποποιημένος, είναι επιμολυσμένος διότι καλλιεργείται κοντά σε γενετικά τροποποιημένο σπόρο. Μιλάμε αυτής για την ίδια παρτίδα με την προηγούμενη? Όχι, είναι καινούργια παρτίδα αυτή, της Pioneer πάλι, η οποία όπως σας είπα 171 στρέμματα, 100 στρέμματα ήταν στην περιοχή της Χρυσούπολης και τα 70 στην περιοχή της Καβάλας. Περίπου η διαδικασία που προβλέπεται είναι η καταστροφή αυτών των χωραφιών, η οικονομική ενίσχυση 1.125 ευρώ ένα στρέμμα και η χορήγηση νέου σπόρου. Το KPL, όπως σε όλα τα σημεία ελέγχου όπου εισάγεται σπόρος, κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 10% της σπορομερίδας. Από εκεί και πέρα, με μια ειδική μέθοδο φασματογράφου μάζας, μπορεί να διαπιστώσει το ποσό της επιμόλυσης γενετικά τροποποιημένο σπόρο. Εάν είναι πάνω από 0,05%, τότε προχωρούμε στην καταστροφή της σπορομερίδας. Έτσι λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση είχαμε αυτό το πρόβλημα με την καταστροφή των χωραφιών αυτών των 170 στρεμμάτων και την αποζημίωση των παραγών. Το θέμα νομίζω θα λήξει εδώ. Τι ενέργειες θα γίνουν όμως από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ενταθούν οι ενέργειες σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας, όπως επίσης και να ελέγχονται τα πιστοποιητικά. Διότι εάν δεν υπάρχουν πιστοποιητικά στις εισαγωγές των σπόρων, τότε θα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται στο 100% της ποσότητας τους. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Τώρα στο έργο Κουρτίδης. Σετ κρεβατοκάμαρας Βένεγκα, ένα κρεβάτι, δύο κομωδίνα, μία συρταριέρα, ένας καθρέπτης, μόνο 490,90. Σύστημα υδρομασάς BioJet, 170x70 εκατοστά, μόνο 490 ευρώ. Σετ φαγητού 20 τεμαχίων, με δώρο ποτήρια κρασιού 7 τεμαχίων, μόνο 19,90. Έργο Κουρτίδης. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματία. Ιταλός. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, είμαστε πρωτοπόροι στην πώληση κλιματιστικών. Κλιματισμός κοντά σας και οικονομικά. Με κλιματιστικά που αλλάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τη ζέστη. Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο κλιματιστικό στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Με υπεύθυνη τεχνική μελέτη και άριστη εγκατάσταση. Ιταλός. Πρωτοπόρος και στον κλιματισμό. Νικηφόρου Γρηγορά 3, πίσω από τη Μητρόπολη. Τηλέφωνο 25310-35-723. Μοναδική επιλογή. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Μέτριες καιρικές συνθήκες στην κεντρική Ευρώπη σήμερα, καλός ο καιρός στις νότιες περιοχές Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Καλές καιρικές συνθήκες προβλέπονται για το επόμενο τριήμερο με αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική μέτρια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το R Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.